Σχετικά με την αύξηση των μεταβιβάσεων, αυτό που έχουμε να πούμε και αυτό που παρατηρείτε είναι ότι υπάρχει μια αυξητική ροή μεταβιβάσεων στα ακίνητα, κυρίως ως προς τις γονικές παροχές και τις δωρεές, καθώς πολλοί ιδιοκτήτες εποφελούνται από το μέτρο του αφορολόγητου ορίου των 800.000 ευρώ για γονικές παροχές και δωρεές ακινήτων, με αποτέλεσμα να υπάρχει μια σημαντική αύξηση ω προ τι μεταβάσει των ακινήτων. Ειδικότερα ως προς τις αγοραπολισίε ακινήτων, αυτό που έχουμε να πούμε είναι ότι υπάρχει αυξημένο επενδυτικό ενδιαφέρον, κυρίω από ξένου, με σκοπό να αγοράσουν κάποια ιδιοκτησία στην Κρήτη, προκειμένου να απολαύσουν όλα αυτά τα προνόμια που έχει το νησί μα, όπω είναι ο καιρό που είναι ευνοϊκό. Ε, ...όπως επίσης να απολαύσουν και άλλα σημαντικά στοιχεία που προσφέρει το νησί μας... ...με σκοπό να παραμείνουν ε, μόνιμα στο νησί και να παραμείνουν και το χειμώνα... ...και να μένουν για όλο το χρονικό διάστημα ε, στο νησί μας. Αυτό κυρίως το επενδυτικό ενδιαφέρον παρουσιάζεται ε, και από συνταξιούχους ξένους... ...οι οποίοι επιδιώκουν τα υπόλοιπα χρόνια της σύνταξή τους να τα περάσουν στην Κρήτη και στην Ελλάδα... Και επίσης υπάρχει και ένα άλλο επενδυτικό ενδιαφέρον από ξένους που στρέφεται κυρίως στο να δημιουργήσουν εξοχικές κατοικίες και βίλες ή ξενοδοχειακές μονάδες προκειμένου να δημιουργήσουν ξενοδοχειακές μονάδες στο νησί και να επενδύσουν στο νησί μας λόγω της αυξημένης τουριστικής ροής η οποία θα αυξηθεί ακόμα περισσότερο λόγω και της δημιουργίας του νέου αεροδρομίου στο Καστέλι. Όλα αυτά τα νούμερα δίνουν στην ουσία μια μεγάλη αύξηση και σημαντική αύξηση, η οποία εκτιμούμε εμεί σαν Ένωση Ιδιοκτών τον Νομού Ηρακλείου ότι θα παρουσιαστεί ακόμα μεγαλύτερη λόγω του ότι το αεροδρόμιο στο Καστέλιο, όπως είπαμε, και άλλες επενδύσεις που προσανατολίζονται να γίνουν στο νησί μας, όπως επίσης και η δημιουργία του βόρειου οδικού άξονα Κρήτης, θα συνδράμουν σημαντικά ούτως ώστε να αυξηθεί ακόμα περισσότερο το ενδιαφέρον για επενδύσεις. Όπως επίσης, αυτό που θα πρέπει να πούμε είναι ότι θα πρέπει η όποια κυβέρνηση εκλεχθεί να δείξει μια μεγαλύτερη επικέντρωση όσον αφορά το ζήτημα της γραφειοκρατίας, της μεταβιβάσης, ούτω ώστε να μειωθεί ο χρόνος των μεταβιβάσεων ακινήτων και να προσελκυθούν ακόμα περισσότεροι ξένοι, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν και μεγαλύτερα έσοδα στο κράτος μετά από τις μεταβιβάσεις που θα γίνουν.